Miami Heat και Sugar Mountains θα έρχονται αντιμέτωπο απόψε στο κλειστό του Περιστερίου. Σε ζητάμε συγγνώμη καθώς λόγω ενός τεχνικού προβλήματος δεν προβλήθηκε η πρώτη περίοδος. Είμαστε εδώ τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου με το σκορ στο 22-14, το οποίο θα γίνει τώρα 22-17 με το τρίποντο του Μουχτή. Την επίθεση η Miami Heat, η εκτέλεση άστοχη τον Ντερί. Την μπάλα στον Μπάρλα από τα δεξιά, θα στοχίσει εκείνος. Δρίτσας θα αφήνει στον Μαρινάκη, ο οποίος οργανώνει την επίθεση των γηπεδούχων. Η Miami Heat με 9-5 ρεκόρ. Από την άλλη η Sugar Mountains τελευταίοι στον όμιλο, μετρούν μόλις μία νίκη και 13 ήττες συνολικά. Sugar Mountains τώρα στην επίθεση. Θα πάρει το φάουλο ο Μπενέκος. Μουχτής. Βάλε και πάλι στον Μουχτή. Μπαρλάς πάει προς τα μέσα, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεύτερη προσπάθεια, θα έρθει τελικά το δίποντο από τον Μπίνα. Για το 22-19. Από τα δεξιά θα στοχίσει ο Πιτούλης. Γραμπούν το rebound, καθαρίζουν τη φάση οι Sugar Mountains. Διείσδησε από τον Μπίνα με τα αριστερό, καλάθι και φάουλ. Έτοιμος τώρα για την συμπληρωματική βολή ο Μπίνας. Η εκτέλεση άστοχη, το 22-21 παραμένει. Μετά το λάθος των Miami Heat, η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Αυτής πιέζεται, βρίσκει συμπαίκτη, μπάλα θα φτάσει στον Μπενέκο. Εκείνος θα αφήσει δίπλα του. Η εκτέλεση υποπίεση, εύστοχος. 22-23, προβάδισμα και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Μετά το καλάθι του Μπίνα. Κατοχή παραμένει στους Miami Heat. Αντωνόπουλος τώρα στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους, ενώ για τους γηπεδούχους θα περάσει ο Τζουβανάκης. Δεν θα έρθει το καλά από κοντά από τον Τζουβανάκη. Αντωνόπουλος πιέζεται από δύο, βρίσκει συμπαίκτη. Παίρνει το screen και εκτελεί για 3 και θα ευστοχίσει ο Μπενέκος, 22-26. Πάμε.
Σούλης. Τρίτσας, πάει προς τα μέσα, θα δεχτεί το κόψιμο από τον Αντωνόπουλο. Κολοβός, από το ύψος των βολών θα στοχίσει. Καθαρίζει το rebound η γηπεδούχη. Ενώ έχουμε το time out. Επιστροφή στη δράση. Miami Heat στην επίθεση μετά το foul των Sugar Mountains. Πιτούλης. Αφήνει έξω στον Μαρινάκη. Πιτούλης από τα αριστερά. Θέλει να διεισδύσει, θα πετύχει το καλάθι. Το Αντωνόπουλος, βρίσκει συμπαίκτη. Δέκα δευτερόλεπτα ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Μαρινάκη. Τσουβανάκης. Πιτούλης, πάει προς τα μέσα. Επιθετικό rebound για τους γηπεδούχους. Δεν θα έρθει το καλάθι. Από την προσπάθεια του ταγματάρχη. Μπάλα στη γωνία. Ο Μουχτής αφήνει στον Μπένεκο. Στα δευτερόλεπτα ο Μπένεκος αποφασίζει να εκτελέσει, θα βρει σίδερο. Πιτούλης. Γιαννίρης. Η εκτέλεση από το ύψος των βολών είναι άστοχη από τον ταγματάρχη. Το 24-26 παραμένει με 4.55 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπαίνει ο Αργυρόπουλος. Δεν είναι καλή η πάσα του. Τούλης θα πάρει το φάουλ. Πλησιάζει, θα στοχίσει από κοντά ο Τζουβανάκης. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των Miami Heat. Μαρινάκης, 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάει προς τα μέσα, θα βρει τον δρόμο προς το καλάθι. 26-26. Στην ισοπαλία το παιχνίδι. Αντωνόπουλος. Στάρι γυρίζει, θα στοχίσει ο Ψαλίδας. Δεν καταφέρανε να σώσουν εδώ τη φάση οι φιλοξενούμενοι και έτσι η μπάλα θα περάσει στα χέρια των γηπεδούχων. Μέχρι μέσα όλο το δρόμο θα στοχίσει ο Πιτούλης. Μπάλα και πάλι στα χέρια του. Με το δεξί θα βρει στόχο ο Τζουβανάκης. Για το 28-26. Πιέζει και δικαιώνεται ο Μαρινάκης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο αντίπαλο καλάθι και θα αφήσει την μπάλα μέσα σε αυτό. 30-26, πολύ καλή εδώ άμυνα από τον Μαρινάκη, ο οποίος έφτασε μέχρι το τέλος της φάσης. Αστοχός ο Μπίνας. Πιτούλης. Πολύ δυνατή πάσα, τι δεν την περίμενε ο ταγματάρχης. Μαρινάκης. Σε καλές επιλογές του, έχει χώρο να στάρει.
κρατάει 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους. Το τρίποντο από την κορυφή, εύστοχο. Ρίσκι στόχο, Γιαννίρης. Ο οποίος θα κάνει το 33-26 και θα αναγκάσει τους Sugar Mountains να καλέσουν time out. Πιέζουν ψηλά σε όλο το γήπεδο οι Miami Heat. Παρά λίγο εδώ να γίνει το κλέψιμο, τελικά θα ολοκληρωθεί το λάθος. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους, η πίεση απέφερε καρπούς. Εδώ θα έρθει και το καλάθι, τον Πιτουλή. Με το 35-26. Η εκτέλεση εύστοχος ο Ψαλίδας. 35-28. Γιαννίρης. Αποφή. Πιτούλης. Στο πλάι, η εκτέλεση από τον Τζουβανάκη, θα βρει σίδερο. Κάνει και πάλι ο ίδιος, Μαρινάκης. Πιτούλης θα εκτελέσει, υποπίεση, δεν είναι καλό το σούτου. Χαλίδας για τρεις. Το rebound και έτσι απλά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Μπίνας. Για το 35-30. Δεν απλώθηκε εκεί κάποιο χέρι να τον δυσκολέψει. Μαρινάκης. Δεν περνάει η πάσα του. Η μπάλα καταλήγει και πάλι στον ίδιο. Τώρα θα βρει τον Τζουβανάκη. Μαρινάκης ανενόχλητος, εκτελεί για τρεις. Θα βρει σίδερο. Ψηλότερα από όλους ο ταγματάρχης. 9 δευτερόλεπτα για τους Miami Heats. Μαρινάκης πάει από τα δεξιά. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει το φάουλ. Έτσι, θα οδηγηθεί στη γραμμή των βολών. Θα στοιχίσει την πρώτη. Και στη δεύτερη, αλλά η μπάλα παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων, ενώ μπαίνουμε στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Το 35-30 παραμένει. Τελευταία για 2, εύστοχος ο Ψαλίδας. 35-32. Πλησιάζουν και πάλι οι Sugar Mountains, στους 3 η διαφορά. Βγαίνει και παίρνει ο Γιαννίρης. Τσουβανάκης και πάλι στον Γιαννίρη. Θα πάρει το τρίποντο. Εκεί ανενόχλητος. Χάθηκε από την αντίπαλη άμυνα ο Τσουβανάκης και άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 37-32. Αυτό ακόμα είναι στο ρολόι. Ενώ έχουν φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι, έχουν μόλις δύο ομαδικά. Θα έχουμε φάουλ χαμηλά τώρα επάνω στον Μπάρλα. 6 δευτερόλεπτα ακόμα, η εκτέλεση για 3 από τη γωνία, δεν θα βρει στόχο. 1 δευτερόλεπτο, ο Μαρινάκης θα προλάβει το χρόνο. Δεν θα βρει στόχο, νομίζω δεν προλάβει και το χρόνο. Τέλος λοιπόν του δεύτερου δεκαλέπτου, 37-32, οι Miami Heat προηγούνται των Sugar Mountains. Μόλις ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο,
τους Miami Heat. Θα βρίσκονται στην επίθεση με τον Μαρινάκη. Τζουβανάκης θα περάσει πάσα του, αλλά θα παρέμβει και αντίπαλος για να την πετάξει εκτός. Μαρινάκης περνάει από την πρώτη πίεση. Τζούλης και πάλι στο Μαρινάκη. Γιαννίρης πιέζεται, 3 δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους, πρέπει να κάνουν το σουτ. Θα γίνει αυτό στη λήξη του χρόνου, θα θέσει ο Πιτούλης. Το βήμα πίσω, η εκτέλεση για 3, θα στοχίσει ο Μπενέκος. Πήρε την προσπάθεια πάνω του, αλλά δεν βρήκε στόχο. Μαρινάκης οργανώνει. Τα συμπέκτη αφήνει στον Πιτούλη. Γιαννίρης. Ωραία, πάσα εκεί, τρυπάει την αντίπαλη άμυνα. Ο Ντερίς, αλλά από κοντά θα καταφέρει κάτι ο Τζουβανάκης. Και εκτέλεση από την κορυφή, θα βρει σίδερο. Το 37-32 παραμένει. Η εκτέλεση από το πλάι. Θετικό rebound για τους Miami Heat. Και ηρεμεί την κατάσταση ο Μαρινάκης. 7 δευτερόλεπτα για τους Miami Heat. Να δούμε. Βγαίνει και παίρνει ο Γιαννίρης. Δεν έχει δει το ρολόι. Και θα τσιμένει μπάλα στα χέρια. Έπρεπε να εκτελέσει εκεί. Ο παίχτης των Miami Heat επέλεξε να βγάλει έξω στον Μαρινάκη. Και εκείνος δεν προλάβε το ρολόι. Μπενέκος, Πέπες, έχουμε βήματα. Κατεβάζει ο Μαρινάκης τις κινήσεις. Πιτούλης πάει μόνος του με το δεξί, θα βρει στόχο, θα πάρει και το φάουλ. 39-32, πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο. Στη γραμμή των βολών τώρα για την συμπληρωματική βολή ο Πιτούλης. Θα τη χάσει. Πιέζεται εκεί, ήθελε να πετάξει την μπάλα στο πόδι του αντιπάλου, αλλά έγινε το λάθος. Και ο Πιτούλης θα πετύχει το καλάθι από κοντά. Αυτή είναι ο λάθος από τους Sugar Mountains. Δίνουν ακόμα δύο πόντους στους αντιπάλους. Στις. Πολύ αργό το σουτ. Γιαννίρης που φεύγει μπάλα, η κατοχή είναι για τους Miami Heat. Εν έχουμε time out. Παρά λίγο να έχουμε assist από την επαναφορά. Γλίτωσαν εδώ οι φιλοξενούμενοι. Πινάς τελεί για 3, θα καταλήξει airball το σουτ. Παράμεν, χωρίς καλάθι στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι. Έχουν περάσει σχεδόν 3 λεπτά. 7 και 11 απομένουν ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σταθερά μπροστά μέχρι στιγμής οι Miami Heat στα τελευταία λεπτά, οι οποίοι έχουν πάρει μια διαφορά 9 ποντών. Εδώ θα γίνει το λάθος. Μπενέκος εκτελεί από τη γωνία. Γιαννίρης ερασμένα τώρα. Ο Γιαννίρης θα πετύχει το καλάθι. Νίκαει τον Αντωνόπουλο.
για το 43-32. Σε διψήφιο αριθμό η διαφορά. Αντωνόπουλος θα πάρει το σουτ με τη βοήθεια του ταμπλό. 43-34. Ρίτσας Γιαννίρης, τον απλησιάσουν τη ρακέτα οι γηπεδούχοι. Θα γίνει και η τάπα από τον Μπίνα. Πολύ καλή άμυνα από τα δεξιά, πάει όλο το δρόμο. Επιθετικό rebound από τον Μπάρλα. Μπίνας εκτελεί, θα στοχίσει. Επιμένουν, αλλά θα χάσουν τελικά οι Sugar Mountains. Και στην αντίπαλη ρακέτα δεν θα καταφέρει να πετύχει αρχικά το καλάθι. Ο Δρίτσας επιμένει, ούτε τώρα. Τα έβαλε κόντρα σε δύο. Το φάουλ τώρα από τον Γιαννίρη. Είναι το πρώτο ομαδικό των Miami Heat. Μαρινάκης και πραγματάρχης στο παρκέ για τους γηπεδούχους. Ανενόχλητος από τη γωνία, θα εκτελέσει για τρεις ο Ψαλίδας. Τον άφησαν μόνο του και τους τιμωρεί. 43-37. Μαρινάκης να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Επιμένει ο ίδιος, πιέζει. Έχουμε κατοχή για τους Sugar Mountains. Κατεβάζει ο Αντωνόπουλος. Πιέζεται εκεί ψηλά από τον Πιτούλη. Γυρίζει ο Μπίνας, θα πάρει το φάουλ. Φώνες τώρα από τον προπονητή των Miami Heat. Έχουν αποδέκτη τον Γιαννίρη. Στη γραμμή των βόλων τώρα ο Μπίνας. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό των Miami Heat. Εύστοχος στην πρώτη. Τελεί και τη δεύτερη, θα στοχίσει. Κατοχή για τους Miami Heat, καθώς ο Μπάρλας ήταν και τους προς τα τελευταία σε επαφή. Και 50 απομένω ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. 43-38 στο συν 5 οι γηπεδούχοι. Ισμαήλος, Πιτούλης, θα καταφέρει να πάρει κάτι. Πιέζει, αλλά έχουμε βήματα από τον Μπίνα. Είναι για τους Miami Heat. Μαρινάκης πιέζεται εκεί, κλείνεται από δύο. Ο Ισμαήλος τώρα θα κάνει βήματα. Λάθος για τους γηπεδούχους. Αντωνόπουλος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Βενέκος. Βινάς, 3 δευτερόλεπτα ακόμα, θα εκτελέσει για να προλάβει το ρολόι. Θα κουμπίσει η μπάλα Στεφάνη και έτσι θα μείνει η μπάλα στα χέρια των Sugar Mountains.
βγήκε άμυνα από τους γηπεδούχους. 43-38 παραμένει το σκορ. Ο Κούτρας τώρα θα πατήσει παρκέ για τους φιλοξενούμενους. Θα πάρει τη θέση του Αντωνόπουλου. Τουλής. Βγαίνει και παίρνει ο Γιαννίρης. Πάει μόνο αυτή τη φάση. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους. Γιαννίρης. Πιτούλης σταματάει, εκτελεί με το δεξί. Θα στοχίσει. Θα δεχτεί για το τίνταπα εκεί ο παίχτης των Miami Heat. Θα δω ποιος ήταν ο ταγματάρχης. Πρέπει να είναι. Ναι. Αλλά ο Μπάρλας έκανε το φάουλ. Ενώ τώρα έχουμε το time out. Στη γραμμή το Βόλων ο ταγματάρχης. Εκτελεί την πρώτη, θα τη βάλει. Έχει ακόμα μια προσπάθεια. Θα στοχίσει στη δεύτερη. 44-38, όσος είναι 6 πλέον η Miami Heat, ενώ βρέθηκε θέλα αυτός ο Μπάρλας. Κατάφερε να διατηρήσει την κατοχή. Ένα δευτερόλεπτο έχουν, 2 δευτερόλεπτα έχουν για να περάσουν το κέντρο οι Sugar Mountains. Μια μακρινή μπαλιά, η οποία δεν θα βρει στόχο. Το ρολόι είχε φτάσει στα 17 δευτερόλεπτα. Έτσι, οι Sugar Mountains έπρεπε να βρουν ένα τρόπο για να περάσουν το κέντρο. Δεν του βγήκε και έτσι η κατοχή επιστρέφει στα χέρια των Miami Heat. Η επαναφορά θα είναι από το ίδιο σημείο. Υποδέχεται ο ταγματάρχης. Μαρινάκης. Τζουβανάκης γυρίζει, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound. Μαράκη πάλι στον Τζουβανάκη. Ούτε τώρα θα τα καταφέρει. 3 και 10 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Μπάλα στη γωνία. Η εκτέλεση για 3 στο σιδερό. Το rebound θα το κερδίσει ποιος. Έχουμε τζαμπούλ. Κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. Πατάει γερά, σηκώνεται, θα στοχίσει. Μπάλα κατέληξε εκτός από τα χέρια του Μπίνα, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Μαρινάκης. Πιτούλης. Πάλι στον Μαρινάκη. Η εκτέλεση από το πλάι είναι εύστοχη από τον ταγματάρχη. 46-38. Στους 8 η διαφορά. Θα αποστάρει τώρα ο Μπίνας, γυρίζει, θα στοιχίσει με το αριστερό. Προλάβει στο τσάκ να περάσει το κέντρο ο Πιτούλης από κοντά. Θα κάνει το 48-38. Ξεφεύγουν και πάλι. Στους 10 οι Miami Heat. Επίτα από το καλάθι του ταγματάρχη και έτσι έχουμε το time out. Επιστροφή στη δράση. 48-38. Ξεφύγει και πάλι στους 10 οι γηπεδούχοι οι οποίοι θα κάνουν και το κλέψιμο. Κάπως μοιάζουμενοι, μοιάζουν οι Sugar Mountains από κάτω. Θα φτάσει μέχρι την αντίπαλη ρακέτα ο ταγματάρχης και άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 50-38. Ακόμα ένα κλέψιμο για τους Miami Heat. Και από κοντά ανενόχλητος ο Πιτούλης. Όχι ανενόχλητος, βάλουν υποπίεση. Δεν θα δυσκολευτεί να κάνει το 52-38.
Η εκτέλεση άστοχη. Μαρινάκης θέλει να τρέξει. Γιαννίρης με το δεξί θα στοχίσει ο Τζουβανάκης. Μαρινάκης. Έχουμε φάουλ από τον Πεπέ. Εύκολο στην πρώτη. Ας το στη δεύτερη. Καθαρίζει το rebound ο Μπάρλας. Αν έκανε λάθος, όχι. Ο Ξαλίδας ήταν. Πεπές. Θα βρεθεί στο έδαφος. Έχουμε το φάουλ. Στο 53-38, 53 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Με το δεξί δεν θα βρει στόχο ο Μουχτής. Κολλημένοι στο 38 παραμένουν οι φιλοξενούμενοι. Δεν βρίσκουν λύση επιθετικά. Δεν θα έρθει το καλάθι. Καλά στον Ψαλίδα. Μουχτής. Μπίνας. Θα πάλι το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό των Miami Heat. Αντωνόπουλος ψάχνει συμπαίκτη. Βρίσκει τον Πεπέ. Στη γωνία η εκτέλεση για τρεις. Θα στοχίσει ο Ψαλίδας. 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους Miami Heat. Πιτούλης. Η εκτέλεση για τρεις. Εύστοχος ο Γιαννίρης. Θα τελειώσει εδώ το 3ο δεκάλεπτο, 56-38. Αυτό είναι το σκορ με το οποίο θα τελειώσει η τρίτη περίοδος. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και εδώ το 4ο δεκάλεπτο. Με τους Miami Heat να βρισκόνται στην επίθεση. Το σκορ στο 56-38. Έχουν ξεφύγει στους 18 πόντους οι γηπεδούχοι. Από την άλλη, κολλημένοι στο 38, έμειναν οι Sugar Mountains για αρκετό διάστημα στο 3ο δεκάλεπτο. Η εκτέλεση από τη γωνία, εύστοχος ο Πιτούλης. Ανεβάζει τη διαφορά. 59-38 πλέον το σκορ. Στο σύν 21, ενώ θα γίνει και το κλέψιμο. Προϋποθέσεις του διάστημα για τους Miami Heat. Από κοντά θα κάνει το κόψιμο ο Αντωνόπουλος. Γιαννίρης θα περάσει πάσα του, από κοντά θα στοχίσει ο Ισμαήλος. Έχουν χάσει αρκετά καλάθια από κοντά οι Miami Heat. Κάποιες σχετικά εύκολες προσπάθειες. Η εκτέλεση για τρεις, αστοχή. Κατέβασε ο Πιτούλης, άφησε στον Μαρινάκη. Γιαννίρης. Πάει αντίθετα το screen. Δεν θα περάσει πάσα του από τον Μπίνα. Θα αποθέσει ο σχεδιασμό εδώ για τους Sugar Mountains. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Πιτούλης με το δεξί θα βρει στόχο. 61-38. Το Αντωνόπουλος ψάχνει συμπαίκτη και τον Μπενέκο. Ψαλίδας, τον πιέζει ο Μαρινάκης. Μπενέκος εκτελεί για τρεις, θα βρει σίδερο.
Θα πάρει το φάουλ τώρα ο Γιάννερης. Απλώς στα χέρια του εκεί ο Μπίνας. Αλλά βρήκε τον αντίπαλο του. Πρώτο ομαδικό για τους Sugar Mountains στο 4ο δεκάλεπτο. Παραμένουν κολλημένοι στο 38 οι Sugar Mountains. Πιτούλης, Μαρινάκης και πάλι στον Πιτούλη. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος, θα στοχίσει. Την μπάλα θα κατάληξει εκτός. Ζητάει συγγνώμη για την επιλογή του. Τώρα από τους φιλοξενούμενους, ο Κολοβός δεν μπόρεσε να βρει τον Αντωνόπουλο, ο οποίος βρίσκονταν στην γωνία. Ταγματάρχης, θα στοχίσει. Πιέζει το Αντωνόπουλος. Βρίσκει στήριγμα στον Μουχτή. Η εξέλεση για τρεις, θα βρει στόχο ο Κούτρας. Μαρινάκης τώρα ρίχνει ταχύτητα. Ισμαήλος, έχουμε βήματα. Αργυρόπουλος για τους Sugar Mountains, θα πέρασε το παιχνίδι. Από τους αντιπάλους, από τους Miami Heat. Θα πατήσει παρκέ ο Ντερίς. Έχει 57 ακόμα για το φινάλε. Με το σκορ 61-38. Η Miami Heat, όχι απλά είναι αγκαλιά με την νίκη. Την έχουν σφιχταγκαλιάσει. Ενώ έχουμε επιθετικό φάουλ τώρα. Από τον Γιαννίρη. Ο οποίος έσπρωξε τον αντίπαλό του, τον Αργυρόπουλο. Πίνας θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Θα καταλήξει εκτός. Καθυλωμένοι στο 38 παραμένουν οι Sugar Mountains. Δεν βρίσκουμε τίποτα, καλάθι από τα μέσα της τρίτης περίοδου. Τελευταίο καλάθι το πέτυχε ο Μπίνας με βολή, ο οποίος είχε κάνει το 43-38 και τώρα πλέον το σκορ είναι στο 61-38 και θα παραμείνει εκεί καθώς θα στοχίσει ο Πιτούλης. Από κοντά ωστόσο θα βρει στόχο ο Ισμαήλος για το 63-38. Αστοχός και ο Αργυρόπουλος. Παράμενουν ασφαίροι φιλοξενούμενοι. Πιτούλης Γιαννίρης. Θα πάρει το τρίποντο από αρκετά μακριά. Θα στοχίσει. Μαζεύει το επιθετικό rebound ο Ισμαήλος. Θα χάσει την μπάλα συνέχεια. Αργυρόπουλος. Κολοβός. Δεν ήταν αδύναμο το σούτο από κάτω, ούτε τώρα θα καταφέρει κάτι ο Μπίνας. Απίστευτα πράγματα. Εδώ άτρανησαν οι Miami Heat. Και πάλι ο Μπίνας από κάτω, επιτέλους θα λάθει για τους Sugar Mountains. 63-40. Ισμαήλος με το δεξί. Μαζεύει ο Κολοβός. Δεν θα βρει κανέναν. Πιτούλης.
Θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Κούτρας, Αργυρόπουλος, θα κάνει βήματα. Τα λάθη συνεχίζονται από τους φιλοξενούμενους. Δεν έχουμε και τεχνική ποινή. Δόθηκε στους Miami Heat, έτσι. Ο Κολοβός θα πάει στη γραμμή των βολών. Εκτελεί, airball. Πιτούλης, βρίζει έξω. Γιαννίρης, εκτελεί για τρεις, θα βρει σίδερο. Φενέκος, θα γίνει το κλέψιμο. Μαρινάκης, μπερδεύτηκε εκεί λίγο με τον Ισμαήλο. Τελικά η μπάλα θα φτάσει στην αντίπαλη ρακέτα και μετά από μια περιπέτεια θα καταλήξει το καλάθι. 65-40 τον Γιαννίρη. Στόχος ο Μπίνας, κατεβάζει το rebound του ο Πιτούλης. 4 λεπτά ακόμα. Ντερίς, εύστοχος. 67-40 και όλο ανεβαίνει η διαφορά. Στο σύν 27. Τώρα η Miami Heat. Μπίνας πιέζεται. Καταφέρει να πάρει την προσπάθεια και θα πάρει τις βόλες. Ενώ ο Ταγματάρχης θα επιστρέψει στο παρκέ για τους Miami Heat. Μπίνας εκτελεί, θα βρει σίδερο στην πρώτη του προσπάθεια. Άστοχος και στη δεύτερη. Προσπάθησε και για το επιθετικό rebound, αλλά ήρθε και μαζί του ο Γιαννίρης. Η εκτέλεση για τρεις από τον Ταγματάρχη. Μπίνας, όχι με συγχωρεί, το Μπενέκος ήταν. Δεν κατάφερε κάτι. 2-2 τώρα στην επίθεση. Γιαννίρης αφήνει στον Ντερί. Θα στοχίσει εκείνος, δεύτερη προσπάθεια. Ούτε τώρα θα έρθει το γάλα τον Ισμαήλο. Ωραία πάσα του Κούτρα, αλλά δεν τον κατάλαβε και ο συμπαίκτης του. Έτσι θα κατάληξε εκτός η προσπάθεια. Μαζεμένες αλλαγές για τους Sugar Mountains. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο του παιχνιδιού. Όλα πλέον έχουν κρυθεί. Οι Miami Heat θα φτάσουν στην δέκατη νίκη τους. Από την άλλη, Sugar Mountains δεν θα γλιτώσουν την 14η ήττα στην σεζόν. Η εκτέλεση από την κορυφή, αστοχή από τον Ταγματάρχη. Ο οποίος θα πέρασε τώρα εκτός για να περάσει τη του ο Τζουβανάκης. Η εκτέλεση στο σίδερο. Γιαννίρης πάει μόνο στη φάση, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έρχεται εκεί όμως με μια δεύτερη ευκαιρία ο Τζουβανάκης για να κάνει το 69-40. Εύστοχος ο Ψαλίδας, 69-43.
θα βρει με ένα περίεργο τρόπο. Το στόχο ο Ισμαήλος, 71-43. Θα στοχίσουν και πάλι φιλοξενούμενοι, 1,5 λεπτό από μένα ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. Η εξέλιξη για 3 άστοχη από τον Πιτούλη. Σαλίδας. Θα πάρει το φάουλ. Είναι το 4ο ματικό των γηπεδούχων. Μαρινάκης τώρα στο μάτς, στη θέση του Πιτούλη. Θα χάσει την πρώτη ο Ψαλίδας. Έχει ακόμα μια ευκαιρία. Θα στοχίσει. Φρέγει και στο κεφάλι τον αντιπάλο του Μπενέκος. Ο Γιάννης είναι εκείνος που πιάνει το κεφάλι του, καθώς αθέλα του αντιπαλός του τον βρήκε. Θα οδηγηθεί τώρα στην γραμμή των βολών. Ευκαιρία να ανεβάσει την διαφορά στους 30. Εκτελεί την πρώτη, θα στοχίσει. Έτοιμος για τη δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Το 71-43 δεν αλλάζει, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Αμέσως το σουτ για 3. Μαρινάκης πάει από τα δεξιά, θα αφήσει την πάσα. Έχουμε παράβαση 3 δεύτερων λεπτών από τους Miami Heat. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο φινάλε, η εκτέλεση για 3 από τον Ψαλίδα, εύστοχη, 71-46. Τριάντα δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα, διαδικαστικού χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι θα κάνει επίθεση η Miami Heat. Συνεννοούνται εκεί για το τι θα κάνουν. Δεν θα κάνουν επίθεση. 11 δευτερόλεπτα απομένουν για το φινάλε. Οι Miami Heat θα πανηγύρισουν την 10η νίκη τους. Έτσι θα φτάσουν στο 15. Από την άλλη, οι Sugar Mountains δεν θα γλιτώσουν την 14η ήττα. Έτσι θα πέσουν στο 1-14. Ψαλίδας δεν θα κάνει επίθεση. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Στο τέλος θα πάρει το σούτο Ψαλίδα, θα βρει ταμπλό. Τέλος λοιπόν στο παιχνίδι. Οι Miami Heat θα επικρατήσουν 71-46 των Sugar Mountains. Θα πανηγυρίσουν την 10η νίκη τους. Αυτά λοιπόν εδώ από το Σπάρτακο. Καλή συνέχεια. Από το πίσω του Περιστερίου, συγγνώμη, τον Σπάρτακο. Πρέπει να τα γήπεδα. Αυτά λοιπόν από το πίσω του Περιστερίου. Καλή συνέχεια σε όλους.